Κύριε Θεοχάρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υφυπουργέ. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα. Θα δείτε και εσείς τους μελισσοκόμους του Υπουργείου Οικονομικών? Δεν έχω εγώ προσωπικά κάποια συνάντηση. Δεν ξέρω αν θα πάνε. Υποθέτω στο αγροτικής ανάπτυξης κυρίως. Ναι. Αλλά... Πάντως, κύριε Υφυπουργέ, χθες οι αγρότες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει κι άλλο να ξύσετε τον πάτο του δικού σας του βαρελιού και να τους δώσετε. Προφανώς δεν είναι ικανοποιημένοι από ό,τι μέχρι στιγμής, για το οποίο δεσμευτεί και ο κ. Πρωθυπουργός. Τι περιθώρια υπάρχουν? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Ο προϋπολογισμός, δεν έχουμε τα οριστικά στοιχεία του Ιανουαρίου. Δεν μπορεί να μιλήσει κανένας με σιγουριά για το πώς θα κινηθούν τα μεγέθη του προϋπολογισμού. Έχουμε έναν Ιανουάριο ο οποίος δεν είναι άσχημος, αλλά όμως τα περισσότερα δεδομένα που έχουμε για αυτό το μήνα πηγαίνουν δημοσιονομικά στο 2023, δηλαδή τα έσοδα τους πρώτους δύο μήνες, τα περισσότερα είναι του 2023 και όχι του 2024. Τα τέλη κυκλοφορίας, για παράδειγμα, που δόθηκε παράταση, αυτά δεν μετράνε για το φετινό. Οι τελευταίες δόσεις φορολογικών υποχρεώσεων. Μπράβο. Πάντοτε Ιανουάριος και Φεβρουάριος, σύμφωνα με τους κανόνες της Ελστάτ, εφόσον πρόκειται για φορολογικά φόρους του 23 που πληρώνται μέσα στους πρώτους δύο μήνες, μετράνε στο 23. Συνεπώς, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα περιθώριο. Είμαστε σε έτος δημοσιονομικής προσαρμογής, το θυμίζω πάντοτε αυτό. 1,1 πρωτογενές πλεώνασμα είχαμε το 23, πρέπει να γίνει 2,1 το 24. Συνεπώς, αυτός λένε ο στόχος δεν μπορεί να αλλάξει. Υποστηρίζουν όμως ότι δίνεται σε άλλους, σε άλλες κατηγορίες επαγγελματικές, και δεν δίνεται σε αυτούς. Δίνουμε ποιος? Το επίδομα τέκνων, ας πούμε. Όχι, το οποίο το πετρέλαιο, δώσαμε για αυτό που ζητάνε κυρίως είναι το πετρέλαιο. Αφορολόγητο, μπράβο, σαν το ναυτιλιακό συγκεκριμένα. Μια, και μια αυτό που σου πούνε είναι στηρίζεται εφοπλιστές και δεν στηρίζεται εμάς. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Το αφορολόγητο ναυτιλιακό πετρέλαιο είναι από διεθνείς συνθήκες. Δεν το κάνει καμία χώρα. Και οπότε αυτό δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Και, εν πάση περιπτώσει, εάν βάλεις φόρο στο ναυτιλιακό πετρέλαιο, προφανώς όλα τα πλοία θα γεμίζουν σε άλλη χώρα. Απλώς δεν θα έρχονται να γεμίζουν εδώ, διότι όλες οι χώρες το έχουν αφορολόγητο. Άρα δεν έχει κανένα νόημα αυτή η κουβέντα. Να μιλάμε επί πραγματικής βάσης. Το αγροτικό πετρέλαιο έχει το μικρότερο φόρο και έχουμε την απόλυτη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για συνεχόμενες χρονιές. Φέτος εισάγουμε την καινοτομία της προκαταβολής. Έτσι. Δεν περνάμε τη διάταξη σε αυτό το νομοσχέδιο για τους αγιαλούς που συζητείτε στην Επιτροπή. Συνεπώς, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πετρέλαιο, επειδή ήταν και τότε εκεί με άλλη ιδιότητα πριν από 10 κάτι χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα, 11, 12, 13 πώς έχουν περάσει, τότε, αν θυμάμαι καλά, σας είπε η Τρόικα το εξής. Γιατί ήταν πιο χαμηλά φορολογικό συντελεστή το αγροτικό πετρέλαιο. Σας είπε ότι επειδή δεν μπορείτε να το ελέγξετε την αγορά και γίνεται και εκμεταλλεύονται όλοι, παίρνω και εγώ δηλαδή πετρέλαιο που το βαφτίζω αγροτικό, λυπάμαι, δεν σε εμπιστεύουμε πια, βάλτε φόρο και σοφαρίστε τα όλα, γιατί δεν μπορείτε να το ρυθμίσετε. Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος και αυτός ο λόγος, αλλά κυρίως το γεγονός ότι έπρεπε να ανέβουν όλοι οι φόροι τότε που είχαμε μια τεράστια κρίση και έπρεπε να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα. Όμως αυτό που πρέπει να πούμε είναι το εξής: ο Πρωθυπουργός δεν υποσχέθηκε μόνο αυτό. Μας έδωσε εντολή σε μένα και στον Υφυπουργό του Θάνου τον Πετραλιά να τρέξουμε μαζί τα σενάρια πώς θα μπορέσουμε από του χρόνου να βάλουμε ένα διαφορετικό σύστημα, ώστε να μπορέσουμε να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στην πηγή η επιστροφή αυτού του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θα το δουλέψουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί προφανώς φέτος θα κινηθούμε απλώς στην προκαταβολή και στη διαδικασία που είχαμε συνηθίσει για την εξόφληση ως τώρα. Αλλά από του χρόνου θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι πιο μόνιμο και πιο κοντά, χωρίς να τους αναγκάζει να πληρώνουν από την τσέπη τους τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα. Πριν πάμε στα POS και θα συνταθούμε και σε πολύ λίγο και με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, να δούμε τι λένε και εκεί οι άνθρωποι λοιπόν των επαγγελματικών κλάδων των διαφόρων. Μία ερώτηση, γιατί σήμερα λίγη προθεσμία για όσους ασφαλίζουν τα κινητά τους προκειμένου να πάρουν την έκπτωση 10% στον ένφια. Σωστό. Σε αυτό θα υπάρξει κάποια παράταση? Πράγματι θα υπάρξει παράταση μέχρι την 1η Μαρτίου, λίγες μέρες, ώστε κάποιοι... Ναι. Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα δηλαδή. Ακριβώς, ώστε κάποιοι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν ήξεραν ότι πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία ή δεν είχαν τον χρόνο, τους έχει τύχει κάτι άλλο και τέλος πάντων δεν πρόλαβαν,
να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή. Σε αυτή την παράταση, μήπως υπάρχει περίπτωση να εντάξετε στη ρύθμιση μέσα για να κάνεις, να πάρεις, ας πούμε, το 10%, θα πρέπει τι να έχεις εξασφαλίσει, να είναι το σπίτι σου, να το έχεις ασφαλίσει, σωστά? Να το έχεις ασφαλίσει τρεις κινδύνους. Αλλά και σε τρεις 900 κινδύνους. Ευρώ το τετραγωνικό. Λέει κάποιος τώρα, γιατί έχουμε δεχτεί τέτοια μήνυματα, κύριε Υφυπουργέ, εγώ μένω στο δεύτερο όροφο. Γιατί να βάλω ασφάλεια στο σπίτι μου, την πλημμύρα? Δεν υπάρχει περίπτωση να πλημμυρίσει το σπίτι μου στο δεύτερο ή στον τρίτο όροφο. Με αποτέλεσμα τι, να χάνει την έκπτωση? Υπάρχει περίπτωση να αυτές τις λεπτομέρειες να τις δείτε? Δεν θα το αλλάξουμε το σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, αφού λειτουργήσει μία χρονιά, θα δούμε τις επόμενες χρονιές τι προσαρμογές πρέπει να κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να προβούμε σε καμία αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιος είναι σε έναν ψηλό όροφο και βάλει την πλημμύρα, το ασφάλιστρο θα είναι 1 ευρώ το χρόνο. Θα είναι, παραπάνω. Θα είναι κάτι ελάχιστο, συμβολικό, διότι ακριβώς δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτή είναι η λογική. Εάν εμείς πάμε και βάλουμε διαφορετικές δικλείδες τέτοιου τύπου και στο ένα σπίτι ο δεύτερος όροφος, επειδή είναι επικλινές, στην πραγματικότητα είναι στην ευθεία με τον πάνω δρόμο της εισόδου και τον κάτω κτλ., καταλαβαίνετε ότι μπλέκουμε σε μια γραφειοκρατία, σε μια δυσκολία να κάνουμε αυτοψίες στο κάθε σπίτι, ενώ αυτό είναι λυμένο από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Κοιτάνε το σπίτι, κάνει την αυτοψία ο πραγματογνώμονας και βλέπει και σου λέει πόσο πρέπει να πληρώσει. Τώρα, πριν πάμε στον κύριο Καπράλο, έχω μία ακόμα ερώτηση που αφορά το ΙΡΙΣ. Το οποίο πρέπει να σου πω, έχω παρακολουθήσει το διάλογο που γίνεται το τελευταίο διάστημα. Όταν είχε πρωτοβγεί αυτό, πρέπει να σου πω, είχε φανεί ιδιοφυές. Το είδα στο κινητό μου και αισθάνθηκα ότι είμαι σε μία επανάσταση μπροστά. Και λέω, τι ωραίο αυτό, και εύκολο και απλό και εύθριστο και βοηθάει στη μείωση της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος. Και έρχονται οι τράπεζες και βάζουν σε ελεύθερους επαγγελματίες χρέωση και σε αυτό. Μέχρι 500 ευρώ. Και τι πιστεύουμε, ότι μπορούν να φτιάχνονται συστήματα, όπως τα είπατε έτσι, τεχνολογικά και δεν έχουν κανένα κόστος? Δεν είναι δυνατόν να μην έχει κανένα κόστος. Όμως, το κόστος που έχει είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις εναλλακτικές. Πρώτον, μεταξύ φυσικών προσώπων δεν έχει κανένα κόστος. Ναι. Είναι μέχρι 500 ευρώ και πράγματι δεν πληρώνει. Εγώ, άμα μοιραστούμε ένα λογαριασμό, πάμε στο εστιατόριο, ναι, δεν έχουμε κανένα κόστος. Δεύτερον, όταν είσαι ένας επαγγελματίας και εισπράττει, τότε υπάρχει κάποιο κόστος. Τώρα, υπάρχουν τράπεζες που ξεκινάει το κόστος από το 1 λεπτό, αν η συναλλαγή είναι μέχρι 5 ευρώ, και από εκεί και πάνω 0,3%. Άρα, ένα πραγματικά πολύ χαμηλό κόστος και βέβαια φτάνει μέχρι και το 1%. Που πάλι δεν είναι ένα τεράστιο ποσό, αλλά τόσο είναι ποσό. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε. Να σας πω και κάτι. Στο παρελθόν είχαμε τους εισπράκτορες. Οι εισπράκτορες δεν είχαν μισθό. Στέλναν οι εταιρείες, οι ασφαλιστικές, οι ανέσεις, στο σπίτι σου να εισπράξουν τα χρήματα. Να υπήρχε ένα κόστος. Πέρα από την ευκολία να μειωθεί το κόστος για να παροτρύνεις κιόλας τον άλλο. Μειώνεται το κόστος, είναι μικρότερο από το κόστος που έχουν οι πιστωτικές κάρτες. Γι' αυτό το βάλαμε, διότι αυτή τη στιγμή εντείνεται ο ανταγωνισμός. Και να ξέρετε ότι μέσω του ΙΡΙΣ και εσωτερικά οι διάφορες τράπεζες έχουν ανταγωνισμό για τις τιμές που χρεώνουν, αλλά και το ίδιο το ΙΡΙΣ σε σχέση με τις πιστωτικές κάρτες και αυτό μειώνει, τις κρατάει σε. Άρα καταλαβαίνω, εύλογες το ΙΡΙΣ. Τις προμήθειες των τραπεζών στις υπόλοιπες είναι εύλογες. Το επόμενο ερώτημα ήταν αυτό. Κοιτάξτε, κάναμε χθες μια σύσκεψη με τις τράπεζες και εξήγησε και ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, ότι από την πλευρά του Υπουργείου εμείς έχουμε κάνει τα πάντα. Έχουμε χρησιμοποιήσει χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης ώστε να επεκτείνουμε την υποχρεωτικότητα αυτών των συστημάτων σε όλους τους επαγγελματίες στην αγορά. Χρηματοδοτούμε τις επαγγελματίες ώστε να μπορέσουν να βάλουν αυτά τα μηχανήματα με το μικρότερο δυνατό κόστος ή να τα συνδέσουν και να κάνουν όλες αυτές τις διεργασίες. Αυτό προφανώς θα διευρύνει την αγορά, θα αυξήσει τις συναλλαγές που γίνονται και συνεπώς πρέπει όλοι μας συμμέτρως, να το πω έτσι, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι είναι σε αυτή την αλυσίδα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε το κόστος. Τι σας είπαν? Πιστεύω ότι θα το κάνουν. Δηλαδή, βλέπω ότι και από την πλευρά των λεγόμενων acquirers, αυτών οι οποίοι εγκρίνουν τη συναλλαγή όταν γίνεται, και από την πλευρά των τραπεζών, υπάρχει η διάθεση να εξετάσουν όλες τις συναλλακτικές. Και στην τελική ανάλυση, αν χρειαστεί, θα έρθουμε κι εμείς να νομοθετήσουμε κάποια πράγματα. Κρατήστε την προμήθεια, γιατί θα μας απασχολήσει στο POS, που θα τα ανοίξουμε μετά. Αλλά μια και ο Κώστας αναφέρθηκε στο μαύρο χρήμα, στην παραοικονομία. Χθες είχαμε την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα τελευταία 8 χρόνια η παραοικονομία έχει μειωθεί κατά το ίμιση, αν τα θυμάμαι καλά. Ένα σχόλιο σε αυτό
Και ένα σχόλιο ναι. για το ποιος είναι ο στόχος τώρα. Είναι μια σημαντική έκθεση αυτή. Λέει ότι από το 30% που είχαμε το 2013 παραοικονομία, είμαστε στο 16% το 2021 και προφανώς θα έχει μειωθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Είναι σημαντική η έκθεση λοιπόν και για το ίδιο το γεγονός αυτό καθεαυτό. Δείχνει ότι έχουμε πρόοδο και δεν πρέπει και συνέχεια να αυτομασιγωνόμαστε, να θεωρούμε ότι είμαστε η μόνη χώρα που έχει φοροδιαφυγή και τέλος πάντων δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα και είναι το μόνο. Όχι, έχουμε ουσιαστική πρόοδο. Το δεύτερο όμως σημαντικό είναι για ποιους λόγους. Λέει λοιπόν ότι και η άνοδος των συναλλαγών, και αυτό είναι ένα μεγάλο ατού στη δομή της οικονομίας, η οποία μειώνει την παραοικονομία, αλλά και τα εργαλεία τα οποία και η ενίσχυση του ρόλου της ΑΔΕ, η δύναμή της, ο επαγγελματισμός της, σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια, αυτή τη δεκαετία της κρίσης, τη δεκαπενταετία της κρίσης, την εκμεταλλευτήκαμε σε αυτόν τον τομέα, ώστε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών και τη τεράστια αυτή τη δημόσια υπηρεσία που λέγεται ΑΔΕ. Καθυστερούμε διαρκώς τον κύριο Καπράλο, αλλά επειδή είπατε είναι σημαντικό, γιατί αφορά τους πάντες με τις προμήθειες των τραπεζών. Εγώ πρέπει να είμαι ειλικρινής και σαν φιλοσοφία δεν το καταλάβει. Εγώ πληρώνω τον νίκη μου κάθε μήνα και είναι σε άλλη τράπεζα από τη δική μου. Επομένως πρέπει να πληρώνω 2 ευρώ. Για να μην πληρώνω 2 ευρώ κάθε μήνα, δεν είναι καλό να το κάνω. Πάω, σηκώνω τα λεφτά του, τα δίνω. Δεν ξέρω ποιο κερδίζει από όλη αυτή την ιστορία, ποιο εξυπηρετείται. Κανείς μάλλον. Κανείς. Είναι ένα παραλογισμό. Τέλος πάντων. Λέτε ότι μπορεί εάν όμως είχε ήρισο σπίτι ο νοικοκύρης σας, μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 500 ευρώ. Μέχρι 500 δωρεάν. Μέχρι 500 σε μια συνάλλαγη. Μπορεί να το κάνετε κάθε 15 μέρες, α το πούμε, να μοιράσετε τον νίκη. Σωστό αυτό. Χωρίς να υπάρχει κάποιο κόστος. Βλέπετε λοιπόν ότι και σε αυτές τις καθημερινές διαδικασίες το ΙΡΙΣ δίνει λύση. Είπατε όμως ότι μπορεί να νομοθετήσετε για τις προμήθειες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ξαναλέω, εάν κάτι δούμε ότι η αγορά χρειάζεται και την ομπρέλα του κράτους για να το κάνει, όχι μόνο εθελοντικά, τότε βεβαίως είμαι σίγουρος ότι είμαστε διατεθειμένοι. Τώρα η αγορά δεν το ζητάει αυτό, δεν το απαιτεί αυτό. Ο πολίτης το απαιτεί αυτό. Όχι, μιλάμε όταν λέω αγορά, εννοώ τις τράπεζες και τους ακουάριους. Λέμε λοιπόν ότι έγινε η σύσκεψη και η σύσκεψη αυτή δεσμεύτηκαν όλοι να βρούνε τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να μειώσουν τα κόστη και αυτά τα κόστη να περάσουν στον τελικό καταναλωτή. Στον περίπτερο ή στο ταξί που έχει την κάρτα. Πάμε στον κύριο Καπράλο. Ο κύριος Θεόδωρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. Να το δείτε κι εσείς, κύριε Υφυπουργέ. Αυτό που ζητάει ο Εμπορικός Σύλλογος, και νομίζω ότι δεν είναι και μοναδικός, αλλά τον εκπρόσωπο του έχουμε, παράταση στις ημερομηνίες. Και θα μας εξηγήσει τους λόγους. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Βίδο και κύριε Παρθυμίζου, και φυσικά στον Υπουργό, τον κύριο Θεοχάρη. Ναι, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχουμε μπροστά μας μια κατακτική ημερομηνία στις 29 Φεβρουαρίου για τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Να πω ασφαλώς ότι είμαστε απόλυτα θετικοί σε αυτή την εξέλιξη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ωστόσο, όμως, υπάρχουν μια σειρά από απλά πρακτικά ζητήματα τα οποία κάνουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων εξαιρετικά δύσκολη. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση από τους παρόχους σε αναβάθμιση των POS. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των POS που δεν έχουν ακόμα αναβαθμιστεί. Παρά το γεγονός ότι στις τελευταίες μέρες υπάρχει μια επιτάχυνση σε αυτό το ζήτημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα συναδέλφων, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή βρεθεί στη δυσκολία, όπου δεν έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν το POS τους, δεν έχουν αναβαθμισμένο POS, δεν μπορούν να διασυνδέσουν και έχουν μια δυσκολία και η τεχνική, καθώς υπάρχει μια συσσόρευση χιλιάδων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι σε μια ουρά αναμονής. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά τεχνικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Οι τεχνικοί μας λένε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η διασύνδεση οδηγεί σε μπλοκάρισμα και του ένα μηχανήματος και του άλλου. Και όλο αυτό καταλαβαίνω ότι φέρνει μια. Μπλοκάρισμα, αυτό δεν το ξανακούσει, μας το εξηγείτε λίγο. Τι είναι αυτό? Επειδή χρειάζεται μια τεχνική γνώση για να μπορέσει να γίνει σωστά η διασύνδεση, σε κάποιες περιπτώσεις είναι απλό, σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι. Εξαρτάται το POS μηχάνημα. Η τεχνική σε πολλές περιπτώσεις, είτε από λάθος, είτε από ένταση, είτε από οτιδήποτε, γίνεται κάποιο λάθος με αποτέλεσμα να μπλοκάρει το μηχάνημα. Εδώ λοιπόν δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό και βρίσκεται ξαφνικά η επιχείρηση χωρίς να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας. Επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία χρήζουν διευκρίνηση. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εάν κάποιος φορολογικός μηχανισμός
μηχανισμός διασυνδεθεί με το POS και γίνει μια συναλλαγή, αυτόματα βγαίνει μια απόδειξη. Αν όμως η συναλλαγή είναι χοντρικής πώλησης και ο πελάτης θέλει τιμολόγιο, καταλαβαίνετε ότι η απόδειξη θα πρέπει να ακυρωθεί και αφού ακυρωθεί θα πρέπει μετά να βγει ένα νέο φορολογικό στοιχείο, ένα τιμολόγιο. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δημιουργούν μεγάλες ανησυχίες. Αυτό το τελευταίο νομίζω μπορεί να έχει προηγηθεί μια συνεννόηση. Ναι, γιατί να κόψει απόδειξη με όλα αυτά τα τιμολόγια. Δηλαδή πάω εγώ σε ταμείο, αυτό κάνω κάθε φορά. Θέλω τιμολόγιο, θέλω απόδειξη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σας βάλω. Ναι, ρε παιδί μου, τον εαυτό μου το βάζω σαν παράδειγμα. Δεν σημαίνει ότι πάω και ψάχνω χοντρική ρε σκόψη. Πάρα εντυπωσιάζει. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που θα πρέπει να δούμε μία προς μία το πώς ακριβώς λειτουργούμε. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην αγορά και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγχυση και στο λογιστικό κλάδο, αλλά και καταλαβαίνετε και στις επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η μοναδική λίστα είναι μια παράταση η οποία θα μπορέσει να δώσει μια ανάσα για να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Γνωρίζω βέβαια το επιχείρημα του Υπουργού ότι επειδή μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία όσον αφορά αυτό, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει ή να βρεθεί μια λύση ή οπωσδήποτε θα πρέπει με κάποιο τρόπο η επιχείρηση η οποία έχει τη διάθεση αλλά για όχι δικούς τους λόγους δεν μπορεί να διασυνδεθεί να είναι καλυμμένη. Και βέβαια αναφέρομαι είτε σε κάποια εγκύκλη η οποία θα πρέπει να βγει, από όσο γνωρίζω μέχρι χθες τουλάχιστον δεν έχει βγει, ή κάποιο δελτίο τύπου του Υπουργείου το οποίο να κάνει σαφές ότι εφόσον η επιχείρηση έχει στείλει κάποιο email ή εν πάση περιπτώσει έχει προσπαθήσει να κάνει επαφή, που παρεθετικά να πω και εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες στην επαφή με τους παρόχους ή με τις τράπεζες. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλά περιστατικά εξαιρετικών καθυστερήσεων, να είναι καλυμμένη η επιχείρηση. Πάντως, όλα αυτά που λέτε, κύριε Καπράλ, πριν να απαντήσει και ο Θεοχάρης, δεν ξέρω πόσο χρόνο χρειάζονται, γιατί λέτε τόσα πολλά θέματα, δεν νομίζω ένα μήνα να προλάβουν να λύσουν όλοι όλα αυτά. Άρα πόσο και ζητάτε. Και, μπράβο. Πόση παράταση ζητάτε. Νομίζω ότι. Ναι. Συγγνώμη, επειδή μου έκανε μια διακοπή, με ρωτήσατε για το πόσο χρόνο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα μπορούν να λυθούν και το επόμενο διάστημα. Εγώ δεν ξέρω αν ο σωστός χρόνος θα ήταν ένα-δύο μήνες ή παραπάνω, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε και σίγουρα η προθεσμία που έπρεπε να τρέχει για τις επιχειρήσεις, κατά την προσωπική μου άποψη, θα έπρεπε να τρέχει από τη στιγμή που όλοι οι πάροχοι είναι έτοιμοι. Δηλαδή να είναι όλα τα συστήματα έτοιμοι και μετά να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ας πούμε, ενός μηνός, για να έρθουν οι επιχειρήσεις και να διασυνδεθούν. Το γεγονός ότι αυτή η προθεσμία τρέχει παράλληλα έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, γιατί όπως σας είπα και πριν, δεν είναι ευθύνη των επιχειρήσεων το ότι οι πάροχοι δεν έχουν αναβαθμίσει τα POS μηχανήματα. Κάτι τελευταίο για να έχουμε την εικόνα. Αν έχετε κι εσείς συνολικά στην Αττική αυτή τη στιγμή, πόσες επιχειρήσεις, το ποσοστό περίπου, αν ξέρετε, είναι εντάξει και πόσες εκκρεμούν. Κοιτάξτε, θα σας μεταφέρω αυτό που μου έχουν πει με τις τεχνικές εταιρείες στις οποίες έχω μιλήσει. Μου έχουν πει ότι περίπου το ποσοστό που αυτή τη στιγμή έχουν διασυνδεθεί είναι κοντά στο 20%. Διατηρώ μια επιφύλαξη, 20. Δεν έχω τα στοιχεία. Ωστόσο, όμως, σας μεταφέρω ότι μου έχουν μικρό. Πει όχι μία, αρκετές εταιρείες με τις οποίες έχω μιλήσει. Μάλιστα. Είναι πολύ, πολύ μικρό το ποσοστό, κύριε Υφυπουργέ. Λοιπόν, είναι πολλά και σημαντικά τα θέματα που έθεσε ο Πρόεδρος και πράγματι έχει μια καλή εικόνα της αγοράς τώρα. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Το πρώτο είναι να πούμε ότι όλοι και η αγορά και οι πελάτες, αν θέλετε, αλλά και η αγορά υποτίμησαν τη δυσκολία αυτού του εγχειρήματος και το γεγονός ότι η βούληση της κυβέρνησης δεν πρόκειται να καμφθεί για το αν θα προχωρήσουμε ή όχι. Έχω την αίσθηση ότι το πήγαιναν πίσω. Είναι το κλασικό, αν θέλετε, δεν ξέρω αν θέλετε, πρέπει να το πούμε, της ελληνικής φυλής ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει η κλασική. Τελευταία στιγμή που δεν ασχολούμαστε με ένα θέμα. Εδώ όμως δεν είναι πρόκειτο για ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, δηλαδή που θα μπορούσαμε να διαβάσουμε το προηγούμενο βράδυ για να δώσουμε εξετάσεις την επόμενη μέρα. Είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο, πάρα πολύ σύνθετο και πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα και ένα εγχείρημα που επηρεάζει όλη την αγορά. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για 400.000 ταμιακές, γύρω στις 260-270.000 επιχειρήσεις, γιατί πολλές από αυτές έχουν πολλαπλές ταμιακές. Συνεπώς, ένα εγχείρημα που αγγίζει πρακτικά όλη την αγορά της Λιανικής. Τώρα, πράγματι υπήρξαν προβλήματα, όπως είπα, υποτιμήθηκε. Τελευταία, και επειδή ακριβώς από το Υπουργείο έχουμε καλέσει και εγώ κάνω συσκέψεις από το Δεκέμβριο κάθε εβδομάδα και τώρα πια κάθε μέρα σε ένα λεγόμενο war room με όλη την αγορά, δηλαδή τους NSPs που παρέχουν αυτά τα μηχανάκια τα POS, τους acquirers που είναι αυτοί οι οποίοι εγκρίνουν τις συναλλαγές και κάνουν τη σύμβαση με τον πελάτη,
το σύνδεσμο των ταμιακών μηχανών που παρέχουν τις ταμιακές μηχανές και τους τεχνικούς οι οποίοι κάνουν όλες αυτές τις αναβαθμίσεις, καθώς και το ΣΕΠΕ που είναι ο σύνδεσμος των εταιρεών πληροφορικής, γιατί έχουμε και τα συστήματα αυτά, και βλέπουμε ότι πράγματι τώρα έχουν αρχίσει και το βάζουν σε μία σειρά. Οι αναβαθμίσεις των POS πάνε καλά, θα τελειώσουμε τις επόμενες μέρες, είμαστε γύρω στο 45% με στοιχεία προχθεσινά και ανεβαίνουμε γύρω στο 5 με 10% την ημέρα. Συνεπώς, σε πολύ λίγες μέρες θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και αυτό θα επιτρέψει σε όλους τους τεχνικούς να μπορούν να πάνε να κάνουν τις αναβαθμίσεις. Εγώ προτρέπω τα μέλη του συνδέσμου και γενικώς όλους όσους έχουν. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Έως τώρα έχουμε ένα 20% να έχει κάνει τη διασύνδεση. Εσείς λέτε ότι μέχρι τις 29 του μηνός, δηλαδή σήμερα έχουμε 22, σε 6 μέρες θα έχουν καταφέρει όλες οι επιχειρήσεις να μπουν σε αυτή, να ολοκληρώσουν την διαδικασία και να είναι συνεπείς. Εγώ λέω ότι ακόμα θέλω να δω τους ρυθμούς να επιταχύνονται. Θέλω να δω τις επιχειρήσεις να το παίρνουν ακόμα πιο σοβαρά. Δεν είμαι σίγουρος ότι το έχουν κάνει. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν επικοινωνήσει όλοι με τον εγκαταστάτη της ταμιακής τους. Αυτό το λέτε από την εικόνα που έχετε από τις συναντήσεις που ακριβώς, έχετε μαζί τους. Λέω λοιπόν ότι ακόμα υπάρχει είτε σύγχυση είτε μια καχυποψία. Παράδειγμα, παίρνουν τηλέφωνο τον εγκαταστάτη τους η επιχείρηση και τους λέει ο εγκαταστάτης, αφού δεν έχεις πάρει mail δεν χρειάζεται να αναβαθμίσεις. Αυτό είναι λάθος. Εάν σε πάρει ένα κρεοπωλείο, ένα μαγαζί, ένας φούρνος και σου πει έλα να εγκαταστήσεις, πρέπει να πάει ο εγκαταστάτης εκεί να κάνει αυτή τη διασύνδεση. Συνολικά λοιπόν πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι και προφανώς κοιτάμε και παρακολουθούμε τους ρυθμούς εγκατάστασης και θα δούμε αν θα χρειαστεί κάποια παράταση. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή, καμία διάθεση για παράταση, να σας πω την αλήθεια, παρά μόνο εάν δούμε την αγορά να τρέχει με τους φουλ ρυθμούς, γιατί δεν μπορεί να χαθεί μια μέρα. Τι νόημα έχει μια παράταση που θα μόλις τη δώσουμε, θα καθόμαστε να κοιτάμε το μήνα να περνάει, ας πούμε το μήνα, και την τελευταία εβδομάδα πάλι του μήνα να έρθουμε όλοι εδώ και να λέμε μα οι ρυθμοί είναι χαμηλοί. Τώρα όμως, αυτή τη στιγμή ο επιχειρηματίας, ο έμπορος, όποιος θα πληρώσει ένα πρόστιμο για τον οποίο δεν είναι υπεύθυνος. Μήπως υπάρχει σκέψη τα πρόστιμα αυτά να πάνε και σε εταιρείες ή σε όλους όσοι τέλος πάντων οφείλονται στην καθυστέρηση αυτής της αναβάθμισης? Δεν υπάρχει απλώς σκέψη. Το έχουμε καταθέσει στο νομοσχέδιο για τους αγελούς. Ψηφίζεται και πια από εκεί που τα πρόστιμα ήταν μόνο για τον τελικό χρήστη, τα πρόστιμα τώρα πια είναι σε όλη την αλυσίδα. Δηλαδή είναι σε όλους αυτούς που ανέφερα προηγουμένως που κάνουμε συσκέψεις. Αν κάποιοι από αυτούς, γιατί κοιτάξτε τι είδαμε. Είδαμε μέσα από αυτές τις συσκέψεις ότι κάποιες εταιρείες είχαν προχωρήσει στα τεστ τους, ήταν έτοιμες. Και κάποιες εταιρείες καθόντουσαν. Δεν αναβαθμίζαν τα POS, ενώ οι άλλες το αναβαθμίζαν. Άρα υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, αλλά οι τεχνικές δυσκολίες θα πρέπει να είναι για όλους. Δεν μπορεί να είναι για μισές εταιρείες και για μισές να μην είναι. Συνεπώς, ήρθαμε να βάλουμε πάρα πολύ αυστηρά πρόστιμα σε όλη την αλυσίδα που εμπλέκεται. Φτάνουν μέχρι και τις 300.000, ενώ τα πρόστιμα των τελικών χρηστών είναι 10.000 και αν είναι στα διπλογραφικά 20, συνεπώς πολύ πιο λογικά. Και τέλος, να πούμε και το εξής. Σε τελική ανάλυση, αυτός που είναι υπεύθυνος για να τηρεί τον νόμο και να είναι κλειδωμένα το POS με την ταμιακή μηχανή, είναι ο έμπορος της Λιανικής, αυτός ο οποίος έχει την ταμιακή στο μαγαζί του. Υπάρχουν πια λύσεις τεχνικές, οι οποίες είναι καθόλου ανώμημες και λειτουργούν αυτή τη στιγμή και μάλιστα ορισμένες από αυτές είναι 2-1, δηλαδή με ένα μηχάνημα κόβεις εκείνη τη στιγμή και την απόδειξη και γίνεται πληρωμή με κάρτα. Συνεπώς, σε τελική ανάλυση, αν φτάσει μια προθεσμία και δεν μπορούν να ανταποκριθούν αυτοί με τους οποίους κανονικά συνεργάζεται, πρέπει να αλλάξει συνεργάτες, να πάρει κάτι άλλο και να είναι νόμιμος. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Καβράλου, λάτε, για να κλείσουμε. Ναι. Καταρχήν, θέλω να διαβεβαιώσω τον Υπουργό ότι εμείς, στο δεσμικό μας ρόλο, έχουμε πιέσει πάρα πολύ να νικήσουμε, αν θέλετε, την ελληνική συνήθεια να τα αφήνουμε όλα τελευταία στιγμή. Έχουμε ενημερώσει τα μέλη μας και νομίζω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο σε αυτό και γιατί θέλουμε όλοι πραγματικά να προχωρήσουμε προς αυτή τη μεταρρύθμιση. Θα ήθελα όμως να παρακαλέσω, επειδή πραγματικά ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ και η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη, χιλιάδων συναδέλφων οι οποίοι πραγματικά δεν ευθύνονται και το τονίζω αυτό. Θέλω σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει
Να υπάρξει ένα κύκλο στο Υπουργείο που να καλύπτει τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στείλει ένα email και έχουν πάρει ένα απαντητικό email. Να υποχρεωθούν λοιπόν οι πάροχοι, είτε είναι τράπεζες είτε όχι, να απαντήσουν στα mail των επιχειρήσεων. Γιατί αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολλές καταγγελίες ότι δεν έχουμε απάντηση. Δηλαδή, στέλνω mail, μου λέει ένας επιχειρηματίας, αλλά δεν μου απαντάει κανένας ή δεν βρίσκω ποτέ κανένα να μου απαντήσει. Άρα λοιπόν να υποχρεωθούν οι πάροχοι να απαντήσουν στα mail αυτά, τουλάχιστον αυτό το mail να διασφαλίσουμε ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας που δεν έχει ευθύνη να μην βρεθεί μπροστά σε ένα πρόστιμο. Πραγματικά θα είναι άδικο. Να πούμε λοιπόν δύο λέξεις. Πρώτα γι' αυτό και μια για το τιμολόγιο που αναφέρθηκε προηγουμένως. Όσον αφορά αυτό, εγώ ήμουν αυτός που εισήγαγα στην προηγούμενη απόφαση που έχει σχέση με την επέκταση του POS στους 35 κλάδους, ακριβώς αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, τι είπαμε, λίγοι τέλος Φεβρουαρίου πρέπει να έχεις βάλει τέλος Φεβρουαρίου POS, αν είσαι σε λαϊκή, αν είσαι ταξιτζής ή αν είσαι περίπτερο, είναι οι 35 αυτοί κλάδοι που δεν είχαν POS ως τώρα, εκτός και αν. Έχεις κάνει την παραγγελία και η εγκατάσταση θα γίνει μέσα στο Μάρτιο. Συνεπώς, έχεις έναν μήνα ακόμα, αρκεί να έχεις κάνει όμως αυτό που σου αναλογεί, να έχεις πληρώσει το POS και να περιμένεις να έρθουν να στο βάλουν. Αυτό λοιπόν μπορεί να το εξετάσουμε ως μια διαδικασία, να το δούμε και σε αυτή τη λογική. Είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, εγώ το είχα εισάγει και νομίζω ότι λειτουργεί και δίνει μια λύση, όχι όμως με ένα απλό email, αλλά με κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, να έχει γίνει μια παραγγελία κάτι. Τώρα, το δεύτερο είναι για το τιμολόγιο που έχει γίνει. Εδώ μιλάμε για μια πολύ μικρή περίπτωση. Μιλάμε για επιχειρήσεις που δεν έχουν σύστημα να βγάζουν τιμολόγια και αποδείξεις, δηλαδή κατά συνήθεια να τιμολογούν, αλλά είναι ένα μανάβικο το οποίο καμιά φορά το εστιατόριο από δίπλα έρχεται και αγοράζει ντομάτες και ζητάει τιμολόγιο. Ναι. Αυτό λοιπόν έχουν ένα τιμολόγιο τη μέρα, τη βδομάδα ή και το μήνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δώσει λύση για τις ταμιακές μηχανές να βγαίνει ένα παραστατικό που δεν είναι μια απόδειξη ίσπραξης και να γίνεται η πληρωμή και να κόβεται κατευθείαν μόνο ένα τιμολόγιο. Όμως, επειδή ακόμα οι ταμιακές δεν είναι όλες έτοιμες, στην εγκύκλιο δώσαμε και την εναλλακτική του να πει, που ισχύει, έτσι ισχύει πάντοτε, να κοπεί μια απόδειξη η οποία να ακυρωθεί και να υπάρχει τιμολόγιο. Άρα δεν είναι αυτή η συνήθις πρακτική και δεν θα είναι, αλλά εξαρτάται από το πόσο έτοιμες είναι οι ταμιακές να δώσουν τη λύση η οποία είναι πολύ πιο απλή και έχει προδιαγραφεί. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, επειδή ο Υπουργός είναι ένας άνθρωπος της αγοράς και μας ακούει πάντα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κύριε Υπουργέ, για το συγκεκριμένο θέμα είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις. Θα σας πω μόνο για μέλη μου επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καρδιά νικής και χοντρικής και έχουν διάφορα. Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι αυτές συνήθως έχουν ERP, το οποίο δεν έχουν δηλαδή την ταμιακή, πάνε σε άλλου είδους διασύνδεση και δεν επηρεάζονται από αυτό. Αυτές που επηρεάζονται είναι αυτές οι οποίες έχουν μόνο ταμιακή, άρα κόβουν λίγα τιμολόγια, δεν έχουν σύστημα για να κόβουν τιμολόγια και τότε με το κλείδωμα δημιουργείται πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε.